Όταν είχα μάθει για αυτή τη συνεργασία, το πρώτο πράγμα που είχα σκεφτεί είναι αυτές οι. Εξαιρετικές θα είναι. Αυτά τα παντρέματα των τραγουδιών. Σκεφτείτε πόσο έξυπνο ήταν αυτό βέβαια που έκαναν χθες το βράδυ έτσι ξαφνικά μπροστά στο κοινό της Κύπρου, γιατί επί της ουσίας ήταν μια live πρόβα. Και το λένε εδώ και στον κόσμο. Γενικότερα απέδειξαν ότι έχουν πάρα πολύ καλή χημεία μεταξύ τους και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τις έχει δέσει μια πολύ έντονη φιλία. Έχουν γίνει κολλητές. Η Νατάσα Θεοδωρίδου δεν είχε προγραμματισμένη εμφάνιση στην Κύπρο χθες. Ακολούθησε απλά την φίλη της και κάποια στιγμή ανέβηκε μαζί της πάνω στην σκηνή. Και νομίζω ότι η χημεία που έχουν μεταξύ τους, η πλάκα που κάνουν, μαρτυρά ότι θα έχουν ένα πολύ καλό χειμώνα. Μιας και η Νατάσα Θεοδωρίδου βρίσκεται κοντά της και την στήριξε και στα πολύ δύσκολα και τώρα που είναι σαν καλύτερα. Αυτό είναι κρίμα για μας, γιατί δεν θα έχουμε να ασχοληθούμε με μαλλιοτράβηγμα. Εκεί δεν θα υπάρχει να φύγουν τα extensions και να τσακωθούν. Δεν νομίζω ότι τσακωθούν για κάτι τέτοιο, είναι άλλο level. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Δύο γυναίκες μαζί. Εντάξει. Δύο γυναίκες θα συνεπάρξουν μαζί. Αγάπη μου, γλυκιά. Οι δυο τους θα είναι, μόνο οι δυο τους θα είναι. Όταν είναι δύο πρώτα ονόματα, πόσα σχήματα έχουμε δει, βρε Γιώργο, να είναι δύο γυναίκες μαζί και να σφάζονται στην αρχή να είναι αγαπημένες. Αλλά στην περίπτωση αυτή δεν το δούμε κιόλας. Εδώ είναι και φιλία, θα είναι και ο Λευτέρης Πανταζής κοντά.